από θάλασσα και σχεδόν όλος ο πληθυσμός της Ελλάδος έχει να κάνει με τη θάλασσα. Το κέντρο της Ελλάδος, το οποίο είναι ο λίγος κόσμος, αυτός ο κόσμος καλλιεργεί την γη, η οποία γη τέλος πάντων δεν το επιτρέπει αγρότη να είναι στη θάλασσα, να την πει πως είναι και να έχει σχέσεις μαζί. Λοιπόν, και εγώ μέσα από αυτήν την καρδιά της Ελλάδος παίζουν άνθρωποι και σήμερα η Ελλάδα με το στόλο της, με τα πλοία της είναι η τρίτη στον κόσμο, αν δεν δούμε η δεύτερη. Δηλαδή, όπου κοιτάξει ο άνθρωπος μέσα στη θάλασσα, στους ωκεανούς, μέσα στις μικρές και τις μεγάλες αποστάσεις, θα δει την ελληνική σημαία. Ένα πλοίο με Έλληνες ναυτικούς. Μέσα σε αυτήν την μεγάλη τιμή που μας αξίζει ο Θεός και μας έδωσε τη χάρη του, μέσα σε αυτή τη μεγάλη τιμή υπάρχει και η περίπτωση ακριβώς η οποία η οποία αμαυρώνει κάπως το όνομα της Ελλάδας μας, δηλαδή μειώνει το γόζο, τους κατοίκους της, τον γόζο της. Και ένα τέτοιο γεγονός έχει συμβεί τελευταίως, όταν βρίσκεται ένα πλοίο στις αυτές τις χώρες που κατοικούν αυτή η μελαμψή, η μαύρη, και μέσα στο πλοίο εισήρθαν μερικά παιδιά τα οποία ήθελαν να φύγουν κατά κάποιον τρόπο από τον τόπο τους και αυτά τα αντελήφθη ο καπετάνιος ότι ήσαν αστροβιβάτες και στο μέσο της θαλάσσης αφού τα κακοποίησε, τα έριξε και τα έφεραν το χάρι. Είναι ένα γεγονός το οποίο αμαύρωσε κυριολεκτικώς το όνομα της Ελλάδος, είναι όμως ο ένας αυτός άνθρωπος ο οποίος δεν ξεβρωμένει. Διότι μετέβαλε τον χαρακτήρα του, μετέστρεψε επακριβώς. Διέστρεψε, μετέστρεψε, διέβαλε τον χαρακτήρα του. Και τον έκανε τόσο σκληρό, αν δεν τον εμπίστευσε μητέρα. Αν δεν του έδωσε γάλα, μητέρα.
από το αστούχο. Διότι Έλληνα με τέτοια καρδιά είναι πολύ δύσκολο να εμφανίσει. Τώρα, γιατί εμφανίστηκε αυτό ο άνθρωπο, γιατί έκανε πούση την πράξη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ελείπησε τον κόσμο ολόκληρο της Ελλάδος και ένα γενικό λαό. Ο οποίος έχει το μεγαλύτερο αίσθημα της φιλοξενίας και της αγάπης. Επειδή να το κάνει ο άνθρωπος αυτός να χρησιμοποιήσει ένα άλλο τρόπο επιγειγέστερο ανθρώπινων τρόπων, αλλά όχι να μεταχειριστεί αυτόν τον σκληρό τρόπο, ο οποίος σκληρός τρόπος ή το κάτι το οποίο να μην είναι στίγμα πλέον στην Ελλάδα. Ας προσευχόμεθα, αδελφοί μου, όλοι μας στην προσευχή μας, να δίδει σε αυτούς τους ναυτικούς μας καρδιά ανθρώπινη και όχι πέτρινη. Διότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν πολλά και αυτά τα περιστατικά είναι εκείνα τα οποία δίνουν την ευκαιρία μες των άνθρωπων και δί των βαπτισμένων άνθρωπων, των χριστιανών, των ορθόδοξων, να δείξει τι είναι χριστιανισμός. Τι είναι οι οπαδοί του εσταυρωμένου που ηγάπησαν όλο τον κόσμο. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια την οποία μας απασχολεί το σημερινό μας μήνυμα. Υπάρχει η ευκαιρία να ακούσουν όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα ποιος είναι εκείνος ο οποίος τους διαφυλάχνει και τους μαλακώνει και την έργα. Αλλά η ευκαιρία αυτή με δίδεται εις εμάς και όχι εις εκείνους. Εκείνοι βρίσκονται μέσα εις τις θάλασσες, ανεμοδέρνονται με τα κύματα και άνωθεν είναι ο ουρανός και κάτω ο Άδης. Εκείνοι μεταξύ του υδατίνου αυτού τάφου διέρχονται τα σημαία της ζωής των και δεν ξέρουν αν θα ξανασυναντήσουν τους οικείους των. Όπως και εμείς βέβαια, αφού φύγουμε από το σπίτι μας το πρωί, δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε τους δικούς μας. Και όπως και εκείνοι οι οποίοι πετούν στον ουρανό, διότι έχουμε και τα παιδιά μας τα οποία έχουν μια μεγάλη προσπάθεια να βρίσκονται μεταξύ ουρανού και γης. Πετούν στον αέρα, μέρα και νύχτα. Ούτε και εκείνοι γνωρίζουν αν θα ξαναδούν τους δικούς. Με μία λέξη, η ζωή μας είναι αβέβαιος, όπου και αν βρισκόμαστε. Επειδή είναι αβέβαιος η ζωή μας, χρειαζόμεθα να έχουμε κάποιον κοντά μας που να μας δίνει κουράγιο, να μας δίνει θάρρος, να μας σκέπει, να μας φυλάξει. Και εις αυτήν ακριβώς την περίπτωση με βρέθησαν οι μαθητές του κυρίου μας μία παρομοία δυσκολία αναβεβαιότητος και τη στιγμή εκείνη ποιον θα εφώναζαν. Εφώναξαν τον διδάσκαλο, ο οποίος διδάσκαλο τη στιγμή του κινδύνει, ηγέρθη και βοήθησε κατά θαυμαστών τρόπων, ο οποίος τρόπος ήταν τόσο μεγάλος και εντυπωσιακός, όπως τότε ώστε κατεγράφει στην Αγία Γραφή, στο αιώνιο βιβλίο, στο βιβλίο των βιβλίων, για να το διαβάζουν οι πιστοί και να παίρνουν δύναμη. Να αναγνώσουν αυτά τα περιστατικά και να παραδειγματίζονται και να καταφέρουν σε εκείνον ο οποίος είναι ο κυβερνήτης και της αψύχου κτήσεως, αλλά και των λογικών και των ευσύχων κτισμάτων, των ζώων δηλαδή και των ανθρώπων. Εις όλοι να πούμε ακριβώς την εξιστόρηση του θαύματος, η οποία κατεγράφει από τους Ευαγγελιστάς, θα αναγνώσουμε το περιστατικό τούτο, το θαύμα τούτο και με τη βοήθεια του Θεού να προβούμε στην ερμηνεία του. Και εμβάντη λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αυτό εις το πλοίο εγκολούθησαν αυτό οι μαθητές αυτού και ειδού σεισμός μέγας γένεται εν τη θαλάσσια ώστε το πλοίο καλύπτεστε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευδε
και προσελθόντες οι μαθητές αυτού ήγεραν αυτόν λέγοντες «Κύριε, σώσον ημάς αφελήμεν». Και λέγει αυτής «Τι λυγίεστε ολιγόπιστοι». Τότε έγινε αυτής επετίμησε της ανέμης και τη θανάση και γένε το γαλήνι μεγάλη. Ιδέ άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες «Ποτα πώς εστίνουτος ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσουν αυτό». Αυτό είναι το θαύμα, μικρό εις την έκταση της περιγραφής και μεγάλο εις τα νοήματα τα πνευματικά. Μικρά είναι η περιγραφή του θαύματος του, αλλά όμως μέσα εις αυτό περιέχονται ολόκληρα πνευματικά νοήματα με τα οποία νοήματα δίνεται ο άνθρωπος να ζήσει των παροδικών, των ψεύτικων αυτών κόσμων χωρίς να κλονίζεται, χωρίς να φοβάται, χωρίς να βιδιά. Σε αυτήν ακριβώς την ερμηνεία, όταν με τη βοήθεια του Θεού αξιωθούμε και ερμηνεύσουμε όσον μας είναι δυνατόν τους λόγους τούτους, θα πάρουμε και τα απαιτούμενα, εκείνα τα οποία χρειάζεται ο καθένας για τη ζωή. Διότι ο καθένας ομοιάζει με ένα πλοίο, το οποίο πλοίο ανεμοδέρνεται από την κύελα, τις αμαρτίες, τις κακίες του κόσμου, του φθόνου του κόσμου, του μίσου, της συκοφαντίας, της κακίας με μία λέξη. Όλος ο κόσμος, όλοι μας. Και διατί τούτο, διότι απεμακρύνθημε από τον Θεό, βρισκόμεθα μακράν από τον Θεό και ως εκ τούτου έκαστος από εμάς γέν αδυναμιών. Και οι αδυναμίες μετατρέπονται εις αμαρτίες και οι αμαρτίες απομακρύνουν τον Θεό, διότι ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Ποια σχέση λέγει φωτός και σκότου. Ουδής δύναται δυσί κυρίης δουλεύει. Ο Θεός είναι η άκρα αγαθότης και ο διάβολος η άκρα κακία. Εάν δεν θέλετε να δείτε τι θα υπή κακία του διαβόλου, δύναστε να φέρετε κατά νου έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει στη ζωή. Υποφέρει ακριβώς όπως η κουρτουνιασμένη θάλασσα, την οποία θα ειδούμε ευθύς αμέσως μπροστά μας την εικόνα αυτή της θάλασσας. Της φουρτούνας των κυμάτων. Και για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι θάλασσα, μπορείτε να φέρετε μπροστά σας μία εικόνα τεραστίου πλοίου 400.000 τόνων από αυτά τα μεγάλα τα οποία μεταφέρουν χιλιάδες τόνους πετρελαίου. Αυτό μπορεί να είναι και 40 φορές μεγαλύτερο από την εκκλησία μας και 50 και 100. Μπορείτε να το φανταστείτε τώρα αυτό το πλοίο, το τεράστιο, το οποίο έχει έκταση, τεραστία και μέγεθος μεγάλο και ένα τεράστιο βουνό να κάθεται μέσα στη θάλασσα και αυτό το βουνό το τεράστιο σε μια στιγμή να κόβεται από το μέσο όπως ακριβώς κόβεις ένα κομμάτι ξύλο με ευκολία. Αυτή είναι η θάλασσα. Και πώς κόβεται αυτό το πλοίο στο μέσο. Θα φανταστούμε κύματα ψηλά όπως είναι η εκκλησία μας, τα οποία κύματα έρχεται το ένα πίσω από το άλλο και το πρώτο κύμα το μεγάλο σηκώνει το πλοίο ψηλά. Κύματα όπως η εκκλησία, 40 μέτρα ύψος, κύμα. Το πλοίο ανεβαίνει εκεί πάνω. Μετά μόλις έρθει το κύμα εκείνο, έως ότου να έρθει το δεύτερο κύμα, πλησιάζει σχεδόν
εις την άκρη του πλοίου και κρατάει το πλοίο αιωρούμενο. Έρχεται το δεύτερο κύμα και κρατάει το πλοίο αυτό εις την άλλη άκρη. Εις τα δύο άκρα τώρα κρατάτε το πλοίο. Μέσα εις το μέσο σχηματίζεται ένα κενό. Εκείνο το κενό κόβει το πλοίο στο μέσο. Γιατί όμως τα φέρει με τέτοιον τρόπο ο Πανάγαθος Θεός, γιατί επιτρέπει? Ερώτημα. Γιατί επιτρέπει ακριβώς την καταστροφή του τεραστίου αυτού πλοίου ο Θεός? Διότι ακριβώς μέσα στο πλοίο υπάρχει αμαρτία. Μέσα στο πλοίο υπάρχει αμαρτία και είναι γνωστό ολίγοι, δυστυχώς ολίγοι από τους κυβερνήτας των πλοίων ή των ανθρώπων που είναι μέσα στο πλοίο, δυστυχώς μπορώ να πω και ήρθε αυτά τα λόγια μου να ακουστούν μία ημέρα και εις τα αυτιά των ανθρώπων. Ολίγοι τιμές εξ αυτών είναι καθαροί σαρκικών απαρτημάτων. Ολίγοι, δεν θα πούμε όλοι ότι είναι της αμαρτίας άνθρωποι, διότι ο Θεός έχει για τους εκλεκτούς. Πλην όμως οι περισσότεροι εκ τούτων των ανθρώπων που είναι μέσα στην θάλασσα, μέσα στον χάρο μέρα και νύχτα, είναι άνθρωποι των σαρκικών αμαρτιών. Άνθρωποι της σαρκικής αμαρτίας, δηλαδή της πορνείας, ούτως ώστε απομακρύνεται η χάρη του Θεού. Και όταν απομακρύνεται η χάρη του Θεού, ποιος θα μείνει? Το διάβολο. Το διάβολος τι θέλει? Το καλό. Ο διάβολος, εάν λέγει, με άφηνε εκείνος από ψηλά, λέγει όταν το χτυπάει χάρη του Θεού. Και ξέρετε ότι εδώ στο ναό μας, με τη βοήθεια του Θεού υπάρχει μια τέτοια μεγάλη χάρη και ο διάβολος πολεμάται ημέρα στα γενικά. Και αυτός ο διάβολος επάνω στη μανία του λέγει τούτα τα λόγια. Εάν με άφηνε, λέγει, εκείνος από ψηλά έναν λεπτό της ώρας, θα κατεπόντιζα την οικουμένη ολόκληρον. Δεν θα άφηνε να περπατήσει την κατεπόντιση. Και αυτή θα την εμπίθυζα, την ολόκληρη. Από εδώ μπορείτε να φανταστείτε την κακία του διαβόλου εναντίον του ανθρώπου. Ότι εάν τον άφηνε, μέσα στη λέξη αυτή είναι «ας με άφηνε», «ας με άφηνε», τούτο το επαναλαμβάνει πλειστάκης. «Ας με άφηνε», λέει. Μέσα στη λέξη αυτή «ας με άφηνε» περικλείεται ολόκληρο το μυστήριο της παντοδυναμίας του κυβερνήτου του κόσμου ολοκλήρου του Θεού. Μέσα στη λέξη αυτή του διαβόλου που λέγει «ας με άφηνε» κρύπτεται ολόκληρος η αδυναμία του. Δηλαδή από τη στιγμή που αναισθήθηκε ο Χριστός μας δεν έμεινε ίχνος δυνάμεως επάνω. Τώρα γιατί ο διάβολος θα πίνεται για να εκδικείται τον άνθρωπο? Γιατί? Διότι ακριβώς ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και όταν απομακρυνθεί ο Θεός από τον άνθρωπο μένει έρημος της χάριτος του Θεού και τότε ο διάβολος τον χτυπάει αλήθεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει η δοκιμασία, δηλαδή ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να δοκιμαστεί από τον διάβολο ούτως ώστε να τον έβρει καθαρόν. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε, το παράδειγμα του Ιώβ, ο οποίος Ιώβ επάνω στην γη ήταν η αγιωτέρα μορφή της τότε εποχής. Δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος αγιότερος, άμεσος, άκακος, αγαθός, δίκαιος, λέει το Ευαγγέλιο, από τον Ιώβ. Και όμως αυτός ο άνθρωπος επέτρεψε ο Θεός να δοκιμαστεί τόσον όσον ουδείς άλλος επί της γης. Έχουμε βέβαια ακόμη μία μεγάλη μορφή Αγίου που εδοκιμάστη τόσον όσον ο Ιώβ, ούτως ώστε ονομάζεται δεύτερος Ιώβ. Δύναται κανείς από εσάς να τον θυμηθεί?
Πού? Ποιος? Όχι. Μεγαλομάχτης, όπως ο Ιώβ ονομάζεται η σκεπτητουργία στην εκκλησία. Η σκεπτητουργία στα λειτουργικά βιβλία της εκκλησίας μας παίρνει την ονομασία δεύτερος Ιώβ. Πες το. Άκουτε, τον άκουσα. Ο Άγιος Ευστάθιος. Ο μεγαλομάχτης. Ο Άγιος Ευστάθιος. Ο οποίος Άγιος Ευστάθιος φέρει την δοκιμασία δεύτερος Ιώβ. Έπαθε τόσα κακά, έπαθε τόση δοκιμασία, ούτως ώστε σας προτρέπω και σας παρακαλώ να πάρετε τον βίο του και να τον διαβάσετε, για να δείτε τι είναι η υπομονή και τι είναι η πίστη στον Θεό και ποιος είναι ο Θεός όταν δει το παιδί του να υπομένει πάσαν θλίψη να αγωνίσθητος και να τον δοξάζει. Χαρά σε εκείνον ο οποίος υποφέρει θλίψεις και όμως αντί να παρεγκομίσει στον Θεό τον δοξάζει. Χαρά σε εκείνον τον άνθρωπο. Τότε παίρνει όλων των στέφανων την δόξη στον αμαράνθινο και εις τούτον τον κόσμο μένει παράδειγμα και εις τον άλλον κόσμο αιώνια απολαμβάνει της χαράς του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα το οποίο ακριβώς υπέμεινε να αγωνίστος όλων των φόρτων της δοκιμασίας είναι και ο προχθεσινός Άγιος ο οποίος είναι κοντά μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Ο προχθεσινός Άγιος ο οποίος δεν παρήχθαν πολλές γενναίες αλλά η γενναιά μας τον ενθυμίζει, οι μαθητές του ζουν. Αυτός ο Άγιος Νεκτάριος υπέφερε τόσα βάσανα αγωνίστος. Δεν εγώγησε και ο Θεός τον ήλυψε και εις αυτόν τον κόσμο να τον δοξάζεται αλλά και στην αιωνιότητα να βρίσκεται κοντά στον Θεό και να απολαμβάνει του Παραδείσου. Η δε Παναγία μας μεγαλόχαρη επειδή την αγαπούσε τον έχει μαζί της πάντοτε συνοδόν της όπου και αν βρίσκεται. Δι' αυτό όταν παρακαλέσουμε την Παναγία μας παρακάλεσε και τον Άγιο Νεκτάριο διότι είναι μαζί της. Τόσον ηγάπησε την Παναγία μας, ούτως ώστε η μεγαλόφερη τον έχει συνοδόν της. Αυτή είναι η χάρη την οποία να απολαμβάνουν εκείνοι οι οποίοι έχουν υπομονή στον κόσμο. Όσοι βαρυγκομούν, και αν θέλετε να δείτε ανθρώπους που βαρυγκομούν, που βλασφημούν τον Θεό την ώρα της δοκιμασίας, κάνετε ένα γύρο την Κυριακή, αντί να πηγαίνετε πουθενά αλλού, κάνετε ένα γύρο σε νοσοκομεία. Και θα συναντήσετε εκεί αδάμαντες υπομονής, θα συναντήσετε δε και ανθρώπους οι οποίοι χάνουν την υπομονή τους και βλασφημούν τον Θεό. Και εμπάντη λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αυτό εις το πλοίο, δηλαδή ο Χριστός μας περπατεί εις αυτόν τον κόσμο και όπως περπατούσε πολλής όχλος τον οικολούθη και τον επλησίασε ένας μορφωμένος από τους γραμματείς των Φαρισαίων και του λέγει, διδάσκαλε του λέγει, ακολουθήσως ή όπου εάν αφέρθω. Όπου και αν πας του λέγει μου αρέσεις τόσο πολύ θα σε ακολουθήσω του λέγει. Θα ακολουθώ τον δρόμο σου που πηγαίνεις. Και ο Χριστός του είπε πού να με ακολουθήσεις. Εάν όπεγες χωλεούς έχουσε και τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει. Δηλαδή αυτά τα πουλιά που πετούν και οι αλυπούδες έχουν τόπο που κατασκηνώνουν του λέει ο δε υιός του ανθρώπου ούτε έχει που την κεφαλή κλείνει. Δεν έχει τόπο. Ο πτωχότερος επάνω στην γη ο οποίος εγεννήθη είναι ο πλουσιότερος Θεός, ο πλούσιος Θεός. Και αφού απεκόπη η φορά του γραμματέως
η μανία του, η αγάπη του, απεκόπη. Μόλις του του είπαν έτσι ο κύριος, του λέει, πού θα με ακολουθήσει, του λέει, εγώ δεν έχω που να μείνω. Τότε αυτός παραιτήθηκε. Νόμισε ότι είχε παλάτι και ήθελε να πάει στο παλάτι του για να μείνει εκεί, να τον βλέπει να χαίρεται. Αλλά όταν ήκουσε όμως ότι δεν έχει που την κεφαλή κλίνη, σου λέει, πού θα γυρίσει, εγώ είμαι στους δρόμους τώρα με αυτόν. Άρα δεν μου κάνει για μένα. Είτε ο άνθρωπος του πλούτου των απολαύσεων, είτε της ησυχίας αυτούς, ήθελε να ξαπλώνει όπως ξαπλώνουν οι περισσότεροι στον κόσμο και δεν εργάζονται, για να κουράζονται αιώνια, διότι όποιος δεν εργάζεται εδώ, θα κουράζεται αιώνια στον άνθρωπο. Και όποιος κουράζεται εδώ, θα αναπαύεται αιώνια στον άνθρωπο. Να προσέξουμε την φράση αυτή. Δι' αυτό αυτός ο γραμματεύς, όταν είδε ότι ο Κύριος είχε εργασία πολύ, σου λέει δεν συμφέρει, δεν πάω πίσω. Την ίδια στιγμή εκείνη τον ακολούθησε κάποιος άλλος, του λέει, Κύριε, του λέει, θα έρθω πίσω σου. Αλλά έχω κάτι, του λέει, πολύ σημαντικό, να με αφήσεις, του λέει, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και μετά από το θάψω, του λέει, να έρθω. Ήταν μια εύλογος υπερπηγή. Ήθελε και τον Χριστό, αλλά εκείνη τη στιγμή λέει, έχω και λίγη δουλειά του, λέει, η οποία είναι πολύ επίγουσα. Άφησε με, του λέγει, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και τότε ο Κύριος του λέει, άφες τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Οι νεκροί θα βγουν νεκρούς. Εσύ που είσαι ζωντανός ακολούθησε. Πλην όμως δεν τον ακολούθησε ούτε αυτός. Και τότε εμπήκε στο πλοίο, αφού αντιμετώπισε αυτούς τους δύο, οι οποίοι ήθελαν να τον ακολουθήσουν, τότε μπήκε στο πλοίο. Το πλοίο που εμπήκε ο Κύριος μας δεν πρέπει να το φανταστούμε ως μια θαλαμιγόν της σημερινής εποχής. Από αυτές που έχει μέσα όλες τις ανέσεις, έχουν σινεμά, έχουν τηλεοράσεις, έχουν αναπαύσεις, έχουν κηδικία, έχουν καφέδες, έχουν ποτά, έχουν φαγητά όλων των ειδών. Το πλοίο που εμπήκε ο Χριστός μας μέσα ήταν ένα ψάρο καραβάκι, ένα καράβι το οποίο μέσα είχε εργάτες που εργάζονταν μέσα στο πλοίο αυτό, με τα λίφτια σκορπισμένα πάνω στο πλοίο, με τα νερά μέσα, με τα φύκια της θαλάσσης μέσα, με τις ακατασίες, με όλα εκείνα, ένα πλοίο το οποίο είναι το ξεσκεύαστο και το έδερναν οι άνεμοι, ένα πλοίο γεμάτο από ακατασίες και όχι καθαρό. Και μέσα σε εκείνο το πλοιαράκι δεν μπήκε, διότι ήταν και οι μαθητές του μέσα, οι οποίοι εψάρευαν για να περάσει στην απέναντι όχθη. Η Καπερναούμ και η απέναντι όχθη των Γαδαρινών, των Γεργιασινών, η απέναντι όχθη, θα τη φανταστεί κανείς όπως αυτή τη στιγμή περνούμε από τον Πειραιά στη Σαλαμίνα. Κάτι τέτοιο. Αλλά με μια διαφορά, ότι εκείνη η θάλασσα της Τιβεριάδης βλέπεις και την απέναντι όχθη, βλέπεις τα βουνά να υψώνονται, είναι εκείνα τα βουνά πολλά, τα οποία οι Εβραίοι με τους Σύρους τώρα έχουν μεγάλο πόλεμο. Εις αυτά τα βουνά είναι η περιοχή των Γαδαρινών, των Γεργεσινών. Και σε εκείνη την περιοχή επήγαινε ο Κύριός μας από τη μια όχθη στην άλλη, διέστησε τη θάλασσα αυτήν τη Σιβερία του. Και ήθελε να περάσει στην απέναντι όχθη, λέγει, εμπάντη αυτό στο πλοίο, υπολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού, ήσαν και οι μαθητέ μαζί του. Και ειδού, λέγει, σεισμός μέγα σε γένετο εν τη θαλάσσα. Αφού εμπήκε ο Κύριος μέσα στο πλοίο εκείνο για να περάσει απέναντι, αφού έφτασε στο μέσο της θαλάσσης, εγένετο σεισμός. Αυτός ο σεισμός εγένετο από τα στοιχεία της φύσεως. Αλλά τα στοιχεία αυτά της φύσεως, μετά την παρακοή του ανθρώπου, μετά την ανταρσία του ανθρώπου από τον Παράδεισο, που δεν θέλησε να είναι υπό, αλλά να κάνει δικό του δρόμο και δικό του βασίλειο, αφού επλανήθηκε από τον διάβολο, αυτά τα στοιχεία της φύσεως παρεδόθησαν στον διάβολο. Δηλαδή ολόκληρος η φύση σε αυτή τη στιγμή, τα στοιχεία της φύσεως
είναι δοσμένα εις το χέρι του διαβόλου. Των ναυτικών μας. Και σε αυτή την περίπτωση παρακολουθούμε ότι τα στοιχεία της φύσεως, δηλαδή ο διάβολος, την στιγμή εκείνη κατά παραχώρηση του Κυρίου μας, συνεκλώνησαν την θάλασσα ολόκληρο. Επίησαν σεισμό. Ο σεισμός δε έφερε φουρτούνα και η φουρτούνα εκείνη ύψωσε κύματα τεράστια μέσα στη θάλασσα. Ενώ ήταν ο Χριστός μας στο μέσο. Αυτήν την εικόνα πρέπει να την κοιτάξουμε περισσότερο στο μυστήριο του γάμου. Πώς ανδρόγυνα ξεκινούν με όνειρα, τα οποία όνειρα είναι τόσο ωραία όμορφα γλυκά. Και λέμε ότι θα κάνουμε στη ζωή μας αυτό και αυτό και αυτό. Ξεκινούν, μπαίνουν στο πλοίο για να περάσουν στην απέναντι όχθη, δηλαδή στην όχθη της αιωνιότητας, μέχρι το τέλος. Ο Σάκης όμως προχωρήσουν λίγο, ξαφνικά σηκώνεται φουρτούνα και ή το πλοίο καταποντίζεται και αφανίζεται ολόκληρο στην οικογένεια, ή το πλοίο ανεμοδέρνεται και σπάνε τα κουπιά του, και μένει μέσα ο κυβερνήτης μόνος του, ή το πλοίο αυτό καλύπτεται από πειρατές και συλλαμβάνουν το πλήρωμα και εχμαλωτίζουν το πλοίο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να φανταστούμε ένα ανδρόγυνο το οποίο έχει στη ζωή του πολλά στρίψεις. Πόσα διαζύγια, πόσες απάτες ανδρογύνων, πόση θάνατη μέσα στο σπίτι, πόσες αρρώστιες, πόσες δοκιμασίες, πόσα αφρόπτα είναι το πλοίο εκείνο το οποίο ξεκίνησε με τόσες ευχές. Και σήμερα που ξεκινούν πολλά πλοία χωρίς ευχές, τι θα γίνει? Εάν αυτά τα πλοία ξεκινούν με τόσες ευχές από τους συγγενείς, από τον Θεό τον ίδιο, ευλογών του ανθρώπου, δίδει τόσες χαρές την ημέρα του γάμου, βρίσκει εμπόδια στον δρόμο του, πόσον μάλλον τα αντρόγυνα εκείνα που σήμερα κάνουν τον λεγόμενο πολιτικό γάμο. Αυτός ο πολιτικός γάμος τι έχει? Δεν έχει να επιδείξει τίποτα. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς παρακολουθούμε τώρα το πλοίο το οποίο απέφυγε από τον διάβολο να δοκιμαστεί. Το πλοίο που ήταν ο Θεός μέσα. Σε αυτή τη δοκιμασία πρέπει να παρακολουθήσουμε όμως και κάτι άλλο. Ενώ ο διάβολος αφήνεται ελεύθερος από τον Θεό για να δοκιμάσει τα παιδιά του και νομίζει ότι θα τα ανατρέψει, εν τούτης ο διάβολος γίνεται αιτία τα παιδιά του Θεού να γίνουν πιο δυνατά. Επιμανία του να εκδικηθεί τα παιδιά του Θεού ο διάβολος, τα παιδιά του Θεού γιγαντώνονται τόσο πολύ και πλησιάζουν τόσο πιο πολύ τον Χριστό, ούτως ώστε ο διάβολος αντί να κάνει κακό, κάνει καλό. Και είναι μια περίπτωση ακριβώς παρομοία με την σταύρωση του Κυρίου. Όταν τον ανέβασε πάνω στο σταυρό τον Χριστό μας, υπέθησε δια της μανίας του αυτής να εξολοθρέψει τον Χριστό. Τον Θεό. Πλην όμως, εκεί που τον ανέβασε, έσωσε τον κόσμο ολόκληρο. Επήγε να κάνει κακό και έπαθε ο ίδιος κακό. Και τούτο ακριβώς συμβαίνει και στις περιπτώσεις τις οποίες είπαμε και προηγουμένως, όταν παρατηρήσουμε τον Ιώβ, ο οποίος μετά από τη θλίψη έλαβε διπλά από τον Θεό. Εγένεται δηλαδή πιο πιστός από ό,τι ήταν. Θα παρακολουθήσουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μετά από την θλίψη γίνεται πιο δυνατός κοντά στον Θεό και θα παρακολουθήσουμε και όλους τους πιστούς των αιώνων οι οποίοι μετά από μία θλίψη γίνονται πιο δυνατοί στον Θεό. Αλλά και τα βάσανα τα δικά μας τα σημερινά, τα οποία όλοι μας έχουμε μία δοκιμασία, μία ασθένεια, ένα πόνο, κάτι το οποίο μας βασανίζει και ημέρες και χρόνια. Αυτή η δοκιμασία μας κάνει να γίνουμε πιο δυνατοί κοντά στον Χριστό μας και να περιμένουμε την ώρα που θα εγερθεί για να μας βοηθήσει.
ώστε το πλοίο καλύπτεστε υπό των κυμάτων αυτός δε κάθετο. Το πλοίο κοντεύει να βυθιστεί. Καλύπτεται υπό των κυμάτων. Γεμίζει νερό δηλαδή το πλοίο. Είναι έτοιμο να βυθιστεί το πλοίο. Και ο Χριστός που είναι. Οι μεν μαθηταί πάνε στο πλοίο να αγωνιούν ότι θα βυθιστούν. Ο δε Χριστός μας εις την άκρη του πλοίου βρέχεται από τα κύματα. Η κούραση του ήταν τόσο μεγάλη, διότι εκουράστηκε πολύ και τον βλέπουμε να κοιμάται. Τον χτυπάει ο αέρας και τα κύματα και εκείνος κοιμάται. Είναι ακριβώς, εάν παρακολουθήσετε και στη ζωή μας ως Άγιες είμαστε κουρασμένοι και καθίσουμε σε ένα λεπτό πάνω σε μια καρέκλα, σε ένα κάθισμα, την ίδια στιγμή είναι εκείνη, επειδή έχουμε κούραση πολύ, αμέσως κλείνουν τα μάτια. Είναι η ίδια περίπτωση ακριβώς αυτή με τον Χριστό μας. Μόλις μπήκε μέσα στο πλοίο, την ίδια στιγμή, επειδή ήταν τόσο κουρασμένο, απεμακρύνθηκε εις την άκρη του πλοίου, το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως τι πλοίο ήταν, και εκείνη τη στιγμή, εκεί που απεμακρύνθηκε, έκλεισε τα μάτια. Εκάθευδεν δεν είχε κοιμάται. Το πλοίο καταποντίζεται, είναι έτοιμο να βυθιστεί και ο Κύριος κοιμάται. Κοιμάται άραγε. Τι λέτε. Κοιμάται ποτέ ο Κύριος. Εκείνος είχε την έννοια που και παρακολουθούσε εκεί. Τώρα τι θα κάνουν αυτοί που έχω μαζί μου. Διότι αυτοί θα υποστούν τέτοια κύματα στη ζωή τους. Άραγε θα τα χάσουν, άραγε θα παρηγκομίσουν, άραγε θα ολιγοπιστήσουν. Παρακολουθεί τώρα, διότι τους προετοιμάζει για τα μεγάλα κύματα της Οικουμένης που θα έχουν κατατρεγμούς, θα έχουν φυλακίσεις, θα έχουν μαστιγώσεις, θα έχουν μαρτύρια. Αυτά είναι τα κύματα που θα βρουν τους μαθητάς μετά όταν θα γυρίζουν όλη την Οικουμένη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού. Και σε αυτήν την δοκιμασία υποβάλλει τώρα τους μαθητάς ο Κύριος, αλλά τους προετοιμάζει και για το μεγάλο στάδιο του αγώνου. Το στάδιο εκείνο της κηρύξεως του Ευαγγελίου εις όλον τον κόσμο. Και οι μαθητές πάνε στην αγωνία εδώ, όταν βλέπουν ότι είναι έτοιμοι να βυθιστούν, πλησιάζουν τον Κύριο, με σεβασμό πολύ, δεν φοράζουν για να τον τρομάξουν, πλησιάζουν τελεί τον Κύριο, με πολύ σεβασμό και αγάπη. Θα τους φανταστούμε τώρα τους μαθητάς, να πλησιάζουν πολύ ήσυχα τον Χριστό, να τον αγγίζουν, να μην φωνάζουν, να τον αγγίζουν και εκείνος να ανοίγει τα μάτια του, να τον σηκώνουν οι μαθητές και να του λέγουν, Κύριε του λέγω, σώσον ημάς απολύμεθα. Αυτό το σύνθημα, σώσον ημάς απολύμεθα. Ήθελα αδερφοί μου να το γράψετε πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί και να το βάλετε πάνω στο κομμωδίνο σας. Και όταν ανοίγουν τα μάτια σας το πρωί από τον ύπνο, να πέφτει επάνω σε αυτό το σύνθημα. Κύριε, σώσον ημάς απολύμεθα. Σώσε μας Κύριε, διότι χανόμεθα. Σώσε μας Κύριε μου, διότι είμεθα έτοιμοι να χαθούμε. Απολύμεθα. Ο άνθρωπος που χάνεται, που εξαφανίζεται, ζητά επιμόνως βοήθεια κάποιον να τον σώσει. Και στον μεγάλο κανόνα της μεγάλης Πέμπτης, όσοι φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και εύχομαι όλοι μας να είμαστε υγιείς, να φτάσουμε τον μεγάλο κανόνα της μεγάλης Πέμπτης, θα αντικρίσετε εκεί μια ωραία φράση της Εκκλησίας μας, η οποία λέει, παρμένη από την Αγία Γραφή, Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσω. Είναι τροπάρια πολλά του μεγάλου κανόνος, τα οποία εις το τέλος του κάθε ενός τροπαρίου υπάρχει η εποδός, το τέλος δηλαδή, το οποίο λέγει Κύριε πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον. Κύριε πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον. Αυτήν την φράση, αδερφοί μου, ήθελα να τη μάθετε απ' έξω και να τη λέτε κάθε λεπτό της ώρας. Όχι κάθε λεπτό, κάθε αναπνοή. Όσες φορές αναπνέουμε να λέγουμε αυτή τη φράση. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον. Κύριε, σώσον ημάς απολύμεθα. Λένε οι μαθητές αυτή τη στιγμή. Και ο Κύριος σηκώνει τα μάτια του, δεν βλέπει την θάλασσα, δεν βλέπει τα κύματα, δεν βλέπει την δυσκολία η οποία υπάρχει,
Αλλά τι βλέπει, τι νομίζετε ότι βλέπει? Βλέπει τους μαθητάς στα μάτια, τους ελέγχει. Είναι ο ελεγχτής, ο πατέρας που ελέγχει τα παιδιά. Αφού τους είδε μέσα στα μάτια και την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους, τότε τους απευθύνει την πρώτη επιτίμηση. Δηλαδή μαλώνει τα παιδιά του ο Χριστός κατά κάποιον τρόπο εκεί. Τα επιπλήττει κατά κάποιον τρόπο, όπως ο πατέρας επιπλήττει το παιδί και του λέει: γιατί έσπασες αυτό το πιάτο, γιατί έσπασες αυτό το ποτήρι, γιατί χτύπησες την καρέκλα, γιατί έκανες αυτή την αταξία. Κατά κάποιον τρόπο ο Κύριος μας ομιλεί κατά τον ίδιο τρόπο ακριβώς στους μαθητάς και δεν τους λέει: τι διδίεστε ολιγόπιστοι, ώστε από την πίστη ένεκεν της πίστεως έρχεται η διδία. Δεν υπάρχει πίστης, η απαιτουμένη πίστης δεν υπάρχει. Και επειδή ακριβώς η απαιτουμένη πίστης λείπει, τη στιγμή εκείνη έρχεται η διδία. Η διδία. Θα δούμε τώρα τη διδία. Καλύπτηκε η μας. Σας ανέφερα και άλλοτε, σας επαναφέρω πάλι στο θέμα της τεκνογωνίας, αδερφή. Θέμα τεκνογωνίας. Θέμα ολιγοπιστίας. Θέμα διδίας. Ώστε μέσα στο μυστήριο του γάμου, το οποίο παρεστήσαμε προηγουμένως ότι είναι ένα πλοίο το οποίο διέρχεται την απέναντι όχθη της θαλάσσης, υπάρχει και τούτο το θέμα. Σηκώνονται τα κύματα. Και κύματα ποια είναι? Είναι οι δυσκολίες οι σημερινές και οι εχθεσινές και οι αυριανές, θα έρθει. Πάντοτε δυσκολίες υπάρχουν στα δυσκολίες. Και το πρώτο το οποίο προτάσσουν όσοι δεν έχουν παιδιά είναι, όχι όσοι δεν έχουν, έχουν, αλλά δεν έχουν εκείνα που έπρεπε να έχουν. Έχουν ένα, δύο είπαμε, και μία στατιστική απέδειξε ότι εις όλες τις μητέρες των Αθηνών και του Πειραιός ανήκει από 1,5 μωρό. Να σκεφτείτε τώρα τι απολογία θα δώσουμε στον Θεό. Εις αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς υπάρχει πρώτα το θέμα που λέγεται οικονομικό. Οικονομικό θέμα στην Ελλάδα, σας είπα και άλλοτε, δεν υπάρχει. Υπάρχει θέμα σπατάλης. Δεν υπάρχει θέμα οικονομίας. Δηλαδή σήμερα η μητέρα, η οποία είναι φτωχή και παντρεύεται, είναι φτωχή. Δεν παραλείπει όμως να έχει απέτηση να έχει και στο σπίτι μία έγχρωμη τηλεόραση. Μα αυτή η έγχρωμη τηλεόραση, κυρία μου, για να την έχεις, πρώτα βάζεις τον πονηρό μέρος στο σπίτι σου. Δεύτερον, είναι μία σπατάλη μεγάλη να την αγοράσεις. Τρίτον, θα σου τρώει τις ώρες σου και δεν θα έχεις εσύ ώρες για να προσευχηθείς. Ούτε θα ξέρεις τι θα είναι προσευχή. Και πολλά άλλα δεινά. Για να μην πούμε ότι είναι το σχολείο της διαπτοράς των παιδιών σου. Αυτά είναι θέματα τα οποία έλεγξαν πολλοί πριν από εμάς, όχι εμείς. Έπειτα η φτωχή γυναίκα εκείνη δεν θα παραλείψει να πιέσει τον άντρα να βγούνε. Μα δεν θα βγούμε. Τούτο το να βγούμε σημαίνει να βγει, να πάει σε ένα εστιατόριο ή μια ταβέρνα. Και εμείς άνθρωποι δεν είμαστε. Γιατί εμείς να μεθαμεθώ στο σπίτι? Δεν μπορεί να με βγάλεις και μένα λίγο έξω? Και ο άντρας μέσα στη φτωχία που βρίσκεται αναγκάζεται να την βγάλει την κυρία έξω. Οπότε όταν βγάλει την κυρία έξω σημαίνει για να επιστρέψει πίσω απώλεια τουλάχιστον το λιγότερο 15.000 δραχμών. 15.000 δραχμές για να τις φάεις, κυρία μου, που θα βγεις έξω για να φας κρυζόλες και οτιδήποτε άλλο, μπορούσε 15.000 να περάσεις ένα μήνα. Να κάνεις οικονομία, να είσαι οικονόμος, να μάθεις το παιδί σου στην οικονομία. Το άλλο θέμα, το παιδί σου το έμαθες ποτέ σου να τρώει και ελιά και ψωμί και
οτιδήποτε άλλο εις την νηστεία του, δεν το μας. Το έμαθε να τρώει σοκολάτες, να το κυνηγάσει στο πίσω με το κουταλάκι και το αυγό στο χέρι, για να κουβώσει να φάει, μην τυχόν το παιδί σου δεν φάει. Και αυτό απεδείχθη από στατιστική ότι τα περισσότερα ευτραφική παιδιά εις τον κόσμο είναι της Ελλάδας. Τα μπουλούκια, κύριε μπουλούκι, το οποίο περπατώνει. Αυτή είναι στην Ελλάδα, πουθενά. Και ακόμη μια άλλη στατιστική, προσέξτε την αυτή. Τα περισσότερα καρδιοπαθή παιδιά εις τον κόσμο είναι τα παιδιά των Αγίων. Διότι τρώνε και παθαίνουν έπειτα καρδιοπαθή. Ακούστε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των φτωχών Ελλήνων. Φτωχοί Έλληνες δεν είναι. Άρα το επιχείρημα ότι είναι φτωχοί Έλληνες δεν υπάρχει. Και σας είπα και πάλι ποτέ, σας ανέφερα τι γίνεται μέσα στα σκουπίδια. Πηγαίνετε, γυρίστε τα σκουπίδια και να δείτε πόσα ψωμιά είναι μέσα και πόσα φαγητά και πόση σπατάλη, η οποία σπατάλη δεν υπάρχει σε κανένα έθνος όπως στην Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα λοιπόν η φτωχή και φέρουν οι γονείς το επιχείρημα της φτωχίας. Δεν γίνουν παιδιά, λέει, γιατί δεν έχω να το ταΐσω. Έχεις και καλό έχεις και αυτά να τα δεις στον Θεό την ώρα που θα σε δικάσει. Την ώρα εκείνη πες του δεν γεννούσα τα παιδιά γιατί δεν είχα ψωμί. Πες του το εκεί. Αυτές οι δικαιολογίες, έπειτα άλλες δικαιολογίες. Πώς θα το πυργήσω, πώς θα το μορφώσω. Πώς θα το αποκαταστήσω, πώς θα το μεγαλώσω. Άρα δεν θέλω παιδιά. Και τι θα τα κάνουμε τα παιδιά, να τα σκοτώσουν. Και γίνονται οι φόνοι πλέον. Οι φόνοι επίσης. Και έρχεται και το κράτος σήμερα, χωρίς φόβον Θεού, και επικυρώνει να πληρώνει όλος ο λαός για να γίνονται εχθρώσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή από το φόρο που πληρώνεις, πληρώνεις και ένα μέρος για να γίνονται δημοσίως πλέον και επικυρωμένες πλέον από το κράτος εχθρώσεις παιδιών, σκοτωμή φόνη δηλαδή παιδιών. Αυτά έπειτα ζητούμε από τον Θεό βοήθεια. Μα ποια βοήθεια θα μας δώσει. Τι δουλειά έχει ο Θεός με την αμαρτία. Αυτή η κατάσταση, δηλεία λοιπόν, ολιγοπιστία και δηλεία. Μετά από την ολιγοπιστία, η δηλεία. Ο άνθρωπος που έχει λίγη πίστη είναι και δηλός εις πρώτον βαθμό. Θέλετε άλλο παράδειγμα μέσα εις τον πόλεμο. Παρακολουθούμε έναν πόλεμο. Μη γεννητό επιτρέπει ο Θεός να χτυπηθεί η Ελλάδα. Από ανθρώπους εχθρούς. Έτσι. Γύρω μας υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν εχθροί. Πολλοί. Επιτρέπει ο Θεός να χτυπηθεί το έθνος μας από έναν εχθρό. Είτε άπιστον είτε πιστό. Όποιοι είναι. Δίπλα μας έχουμε πολλούς. Και εισέρχεται ένας στρατιώτης μέσα στη μάχη. Εάν μένει ο στρατιώτης αυτός είναι πιστός στον Θεό, διδία δεν μου κάνει. Εάν όμως ο στρατιώτης αυτός είναι άπιστος, με την πρώτη σφαίρα ή θα παραδοθεί ή θα το βάλει στα πόδια. Αυτή είναι η πίστη. Και η πίστη αυτή θα την δούμε στους μεγάλους αρχηγούς της Επαναστάσεως. Οι οποίοι εμάχουν το εναντίον της Τουρκιάς με την πίστη στον Θεό. Και ενίκησαν. Ενίκησαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να νίκησαν να γνωρίζουν. Και μάλιστα να ζητούμε να τους βγάλουμε και προδότες. Αυτοί οι άνθρωποι εγωνίστησαν με την πίστη στον Θεό και την αγάπη στην Ελλάδα. Η πίστη λοιπόν, η πίστη δεν έχει δηλία μέσα. Όποιος πιστεύει στον Θεό δεν είναι δηλός ποτέ. Όποιος δεν πιστεύει είναι δηλός. Δι' αυτό μετά από τούτο μπορεί να βρούμε έκαστος από εμάς στη ζωή μας, στο πέρασμα της ζωής μας, στις λεπτομερίες της ζωής μας, μπορεί να έβρωμε την απιστία και μαζί με την απιστία της ίδιας. Και να μην κάνουμε το καθήκον μας. Οπότε είμαι τα ένωση εν ώρα κρίσης. Τι διδίες θεολικότης τη λέγει. Τότε εκείνη τη στιγμή αφού είπε τούτα τα δυο λόγια ο Κύριος και τους μαθητάς και τους είπε να προσέχουν να μην έχουν μέσα τους απιστία, να έχετε μαζί σας τους λέγει και έχετε τέτοια απιστία. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα με βλέπουν εκείνους μακαρίζουν. Εκείνοι που δεν θα με βλέπουν και θα με πιστεύουν.
και θα είναι όπως τα λιοντάρια αντίον της αμαρτίας. Και εσείς με βλέπετε τώρα. Νομίζετε ότι εγώ κοιμούμαι. Δεν κοιμούμαι, τους λέει. Παρακολουθώ να δω τι θα κάνετε. Και το τι κάνετε. Αρχίσατε να τρέμετε από πάνω έως κάτω, διότι φοβήθηκε, λέγει, τα κύματα. Αυτά τα κύματα δεν υπάρχουν όταν είμαι εγώ μαζί σας. Και αυτό πρέπει να σκεφτεί ο καθένας από εμάς. Είτε δοκιμασμένος είναι στη ζωή, είτε χωρίς δοκιμασία. Αλλά ποιος είναι από εμάς που δεν έχει δοκιμασία? Όλοι μας έχουμε δοκιμασία. Και ο Χριστός μας είναι κοντά μας, πλησίον μας. Κάνει πως κοιμάται. Δεν κοιμάται. Δεν κοιμάται ο Θεός. Προσποιείται ότι κοιμάται. Όταν σιωπά και εμείς ανεμοδερνόμεθα από τα κύματα της κακίας του κόσμου τούτου και τα θλίψεις, μην νομίζετε ότι κοιμάται. Δεν κοιμάται. Παρακολουθεί. Απλώς παρακολουθεί. Και τούτο ακριβώς όταν σηκώθη από εκεί που ήταν ο πεσμένος ο Κύριός μας, τότε εγερθίζει, δηλαδή, όπως ήταν ξαπλωμένος κατά κάποιον τρόπο να ξεκουράσει το σώμα του, επετίμησε τις αλένης και τις θαλάσσης και εγέλε το γαλήνι μεγάλο. Επετίμησε. Επιτιμώ. Τι σημαίνει επιτιμώ? Επιπλήττω. Τι σημαίνει επιπλήττω? Διατάζω με αυθεντικότητα και με δύναμη πολύ. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος εφανερώθη επί της γης άλλος? Θέλουν οι άπιστοι να πούν ότι ο Θεός ζήτω ένας άνθρωπος με δυνάμεις όπως ήσαν οι άλλοι πολλοί και φέρνουν και άλλα πρόσωπα να τα παρατάξουν στη γραμμή και να πούν και τούτος έκανε θαύματα και τούτος. Ποιος άλλος επί της γης εκ των μεγάλων ανδρών τους οποίους σήμερα έχουν ως είδωνα τον οι λαοί και οι άνθρωποι. Ποιος άλλος επετείνησε τα κύματα και την ίδια στιγμή τα κύματα να σιωπήσουν από τις άλλες πέρας. Ας βρεθεί κάποιον να μας πει και τότε θα τον πιστεύσει. Επετείνησε, λέγε, σηκώθηκε επάνω στο πλοίο. Μπορούμε να φανταστούμε τώρα τον Κύριό μας να σηκώνει το χέρι του, το παντοδύναμο, να διατάζει τα κύματα και την φουρτούνα και την θάλασσα και να λέγει σιώπα, πεφήμωσε, κλείσε το στόμα σου, σκάμε σιωπή. Και εκείνη τη στιγμή να αυτομάτως, χωρίς να παρέχει ούτε δευτερόλεπτο, να βλέπετε με εκείνα τα κύματα της θαλάσσης να γίνεται γαλήνη μεγάλη. Και μέσα από εκείνη την επιτίμηση του Κυρίου μας επάνω στα στοιχεία της φύσεως, την ίδια στιγμή λέγει οι άνθρωποι επάθουμασαν, λέγοντες, οι άνθρωποι. Εδώ μας παριστάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ακριβώς ότι εκτός των μαθητών υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι εβοηθούσαν τους μαθητές, δηλαδή άλλοι ψαράδες. Όπως σήμερα υπάρχει κόσμος που εργάζεται μέσα στα πλοία, υπήρχαν και σε αυτό το πλοιαράκι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούσαν τους μαθητές στο ψάρι. Αυτοί οι άνθρωποι λέγει εθαύμασαν, διότι οι μαθητές δεν γνώρισαν. Όταν είδαν για εκείνο το θαύμα ήταν για να στερεωθούν περισσότερο. Και ο Κύριος προσπαθεί να τους πείσει ποιος είναι. Διότι οι μαθητές βλέπονται στο ένα θαύμα. Μετά του άλλου θαύματος να έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, όλο και στερεώνονται ότι μπροστά τους είναι ο Θεός. Και δι' αυτών των θαυμάτων που κάνει ο Κύριος κάθε κάθε μέρα δεν κάνει τίποτε άλλο, ή μόνο να στερεώνει τους μαθητάς του στην αγάπη του και στην εμπιστοσύνη του απέναντι του Θεού, ότι είναι ο Θεός παντοδύναμος. Όμως ο άλλος κόσμος ο οποίος ήταν μέσα στο πλοίο εκείνη τη στιγμή λέγει εθαύμασα. Και τι είπαν? Ποταπός, λέγει, εστινήτως, ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούσουν αυτό. Τι μεγάλος άνθρωπος είναι αυτός, ούτως ώστε και η θάλασσα και τα κύματα να τον υπακούν. Ποιος είναι αυτός που είναι εδώ? Δεν εγνώριζαν οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι ότι μπροστά τους υπήρχε ένας Θεός παντοδύναμος που δημιούργησε την θάλασσα και εκείνα τα κύματα και τον άνεμο, όλα εκείνος τα δημιούργησε. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό έγιναν έκπληκτοι πρώτου θαύματος. Εκπληκτόμενοι, απορούμενοι, θαυμαζόμενοι.
Έμειναν εκείνη τη στιγμή με το στόμα που λέγουμε στην κοινή τάση ανοιχτό. Μα ποιος είναι τούτος άνθρωπος που τα πόσες στην ούτως, ούτως ώστε και οι άνεμοι και οι θάλασσα υπακούσουν αυτό. Πόσο μεγάλος άνθρωπος είναι τούτος και είναι το ένας όμοιος άνθρωπος με τους άλλους ανθρώπους. Εκεί όμως εθαύμασταν την δύναμη, ποιαν δύναμη είχε μέσα του εκείνος ο διδάσκαλος, ούτως ώστε να επιβλήθηκε και τη θάλασσα και τους ανέμους και να υπακούν. Έως εδώ τελειώνει το θαύμα, αδερφοί μου, και εμείς μέσα από τους στήθους αυτούς και την ερμηνεία του Ευαγγελίου και του θαύματος, το οποίο ο Κύριος επετέλεσε επί τα στοιχεία της φύσεως, διδασκόμεθα ότι εκείνος είναι ο κυβερνήτης, εκείνος είναι ο δημιουργός, εκείνος είναι ο πλάστης, εκείνος είναι που διευθύνει το πάνω και χωρίς το θέλημα αυτού δεν γίνεται τίποτα. Το είπε ο ίδιος ότι χωρίς εμού ουδίνεστε φυγήν ουδέν. Το είπε σε βεβαίωση ότι και τρίχα από την κεφαλή σας δεν βρίσκει χωρίς το θέλημά. Είναι εκείνος ο οποίος είδε τα σκουργητάκια που επαιτούσαν και έλεγε ότι και αυτό ένα σκουργητάκι δεν για να πέσει νεκρό δεν βρίσκει αν εγώ δεν το θέλω. Είναι εκείνος ο οποίος διευθύνει το σύμπαν και τα όρατα και τα αόρατα. Και εκείνα που βλέπουμε και εκείνα που δεν βλέπουμε. Είναι ο δημιουργός αλλά και ο κυβερνήτης του σύμπαντος. Και φεύγουμε από εκεί για να πάρουμε το κεντρικότερο, εκείνο το οποίο σας είπα ως σύνθημα. Κύριε, πριν εις τέλος απόλωμε σώσαμε. Κύριε, σώσαμε μας απολύμεθα, λέμε οι μαθητές. Κύριε, σώσαμε μας απολύμεθα. Απολύμεθα, χανόμεθα. Γιατί, διότι υπάρχει ένας εχθρός. Και ο εχθρός ποιος είναι, ο γείτονας, ο αδερφός, ο συνάνθρωπος, το παιδί μας, ο ξένος, ο διάβολος. Κανείς δεν είναι εχθρός μας. Όταν βλέπουμε τον άντρα να μας επιτίθεται, αδερφοί μου, την ίδια στιγμή εκείνη, μην κοιτάξετε τον άνθρωπο. Κοιτάξτε από πάνω τα ορά του ότι υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος τον παρακινεί να είναι εχθρός. Δεν φταίνε οι άνθρωποι, αδερφοί. Και υπάρχουν πατέρες οι οποίοι ήρθαν στο σημείο ακριβώς και έλεγαν ούτε και αυτός ο διάβολος φταίει. Έτσι λοιπόν δεν φταίει. Ήθελαν και αυτόν τον διάβολο να το δικαιολογήσω. Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ως άκης σας συμβαίνει τίποτε, εις το στόμα σας να ευρίσκεται την ίδια στιγμή η δικαιολογία. Να δικαιολογείτε τον κάθε άνθρωπο, να μην του ρίχνετε την πέτρα του αναθέματος. Να μην τον κατηγορείτε. Ως άκης σας επιτίθεται κάποιον, εσείς να βρείτε τρόπο να τον δικαιολογήσετε. Και ο τρόπος για να δικαιολογήσετε είναι ότι δεν φταίει αυτός, αλλά φταίει ο διάβολος ο οποίος τον βάζει. Υπήρξε κανένας που δικαιολογούσε όλο και δικαιολογούσε. Ποιος είναι. Ο Χριστός. Ευθυμηθείτε πάνω εις τον Σταυρό. Τον Σταυρό είναι και δικαιολογούσε. Ποιον από εμάς εσταύρωσε και να δικαιολογούμε. Εκείνο που μας τα πράγματα. Εμάς αρχίζουμε γιατί να μου το πει. Ποιος είμαι εγώ να μου το πει. Γιατί να μου πει τέτοια φράση. Γιατί να με προσβάλλει. Μα εγώ δεν το συγχωρώ ποτέ, μα εγώ δεν θέλω να τον δω. Αυτές είναι οι φράσεις του δικαίου. Και εκείνος όμως επάνω στο σταυρό τον καρκώνουν και τρέχουν τα αίματα, πονεί, έχει στο κεφάλι του τον ακάμψινον στέφανο, είναι γυμνός, με τα καρδιά στα χέρια και τα πόδια, γυψά και όμως δικαιολογεί και λέγει πατέρα μου συγχώρεσέ του, δεν ξέρουν τι κάνει. Το είπες αδερφέ μου, είσαι και εσύ όμοιος με τον Θεό. Δεν το είπες και κρατάς κακία, είσαι με τον διάβολο. Δι' αυτό πρόσεχε τη ζωή σου. Έως εδώ τελειώνει το κήρυγμά μας και ας παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας δώσει μέσα στην ψυχή μας να δικαιολογούμε και εμείς τους συνανθρώπους μας και να ευρίσκουμε μόνο την ενοχή εναντίον του εχθρού, του κοινού εχθρού, ο οποίος είναι ο διάβολος, και αυτόν να καταδιώκουμε και εναντίον αυτού να πολεμούμε ημέραστε και νυχτός. Με αυτόν τον εχθρό να πολεμούμε. Έχουμε καμία αναφορία. Ευχαριστώ.
μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Όσον αφορά πρώτα την παρατήρηση, αναφέρατε την κοινωνία, την αντιποθυσία και την σπαρτάρια. Εγώ να τα ψηφίσω.